Γεια σας, Νίκος Καλύβας εδώ. Σήμερα θα σας μιλήσω για τη διαλυματική νηστεία. Λοιπόν, τι είναι? Διαλυματική νηστεία είναι η στοχευμένη αποφυγή τροφής για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Υπάρχουν δύο πολύ γνωστά μοντέλα αυτής της διατροφής. Είναι το 5-2 και το 16-8. 5-2 σημαίνει ότι από τις 7 μέρες της εβδομάδας, τις 5 τρώμε κανονικά και 2 εξ αυτών δεν τρώμε καθόλου. Το 16-8 τώρα σημαίνει ότι τις 16 από τις 24 ώρες της ημέρας δεν τρώμε καθόλου και φροντίζουμε να προσλάβουμε το θερμιδικό μας στόχο τις υπόλοιπες 8. Λοιπόν, η διαλυματική νηστεία έχει πάρα πολλά ωφέλη για τον ανθρώπινο οργανισμό και την ανθρώπινη υγεία. Δεν θα αναλύσω αυτά. Θέλω να σταθώ λίγο στην κοινή πεποίθηση που υπάρχει ότι λόγω της αυξημένης έκρησης αυξητικής ορμόνης ότι με τη διαλυματική νηστεία δεν χάνουμε μυϊκό ιστό αλλά χάνουμε μόνο λίπος. Λοιπόν, αυτό είναι μακριά από την αλήθεια. Γιατί? Στηριζόμενοι μόνο και μόνο στην αυξητική ορμόνη που ναι είναι αναβολική, χάνουμε το εξής στοιχείο. Με τη διαλυματική νηστεία περνάμε μεγάλα διαστήματα, μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς πρωτεΐνη και χωρίς τροφή. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε σταθερή ροή αμινοξέων στο αίμα μας. Το να έχουμε λοιπόν πολύ αυξητική ορμόνη και καθόλου αμινοξέα είναι σαν να έχουμε προσλάβει ένα συνεργείο από μάστορες, πάρα πολλούς, και να μην τους δίνουμε υλικά για να δουλέψουν. Αυτό δεν είναι καθόλου έξυπνο. Εγώ λοιπόν δεν την προτείνω αυτή τη διατροφή. Πιστεύω ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να έχουμε μια σταθερή ροή αμινοξέων στο αίμα μας, είναι πιο αναβολικό, θα μας βοηθήσει καλύτερα στο μακροπρόθεσμο στόχο μας.